πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, ήταν η έκθεση Αγρότικα. Πρέπει να σας πω ότι η συγκεκριμένη έκθεση πλέον είναι ένα γεγονός που αφορά σχεδόν το σύνολο των Βαλκανίων, αλλά και την γειτονική μας Τουρκία. Πάρα πολλοί εκθέτες με σύγχρονα μηχανήματα, αλλά και πάρα πολλοί επισκέπτες. Εγώ θα κατέληγα μετά από αυτό το γεγονός ότι πλέον η γεωργία αλλάζει, ο πρωτογενής τομέας αλλάζει. Ζητούμενο είναι η κλιματική αλλαγή και η βιώσιμη ανάπτυξη. Και ως εκ τούτου όλη η τεχνογνωσία και όλη η τεχνοτροπία αφορά αυτού του είδους το μετασχηματισμό. Αυτό λοιπόν και εμάς μας έτησε μια κατάσταση όπου πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και από πλευράς καλλιέργειας αλλά και από πλευράς μεταποίησης να γίνει όσο το δυνατόν μικρότερο. Πάρα την παραδοσιακή καλλιέργεια είμαστε. Έχοντας πάντα ως υπόψη την παραδοσιακή καλλιέργεια. Αυτό δεν το αλλάζουμε. Αλλά νομίζω ότι και η παραδοσιακή καλλιέργεια βασιζόταν πάνω στη βιώσιμη ανάπτυξη. Γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτό είναι ακριβώς. Ότι ο άνθρωπος καλλιεργούσε, οι πρόγονοι μας καλλιεργούσαν, αλλά καλλιεργούσαν με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αυτό λοιπόν ξαναγυρίζουμε στην παραδοσιακή καλλιέργεια, αλλά μέσω της τεχνολογίας. Θεωρώ λοιπόν ότι ένας οργανισμός όπως η Ένωση και η μαστιγοπαραγωγή, οι οποίοι νομίζω χαρακτηρίζονται από την καινοτομία, θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να προχωρήσουν σε λύσεις όπου θα έχουν ως κύριο παρανομαστή το η κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην Αγρότικα, πέρα από όλα αυτά που σας εξιστόρισα, είχαμε και έντονες διαμαρτυρίες που αφορούσαν πλέον το γεγονός ότι ο πρωτογενής τομέας μπαίνει σε μια φάση έντονων προβλημάτων που έχουν να κάνουν με τις αλλαγές στην ΚΑΠ και στην ευρωπαϊκή πολιτική. Και ο Έλληνας αγρότης και ο Ευρωπαίος αλλά και ο μαστιγοπαραγωγός έρχεται αντιμέτωπος καθημερινά με εκτείναξη των κόστων παραγωγής. Γεωργικά εφόδια, εργαλεία κλπ. Καθημερινά έχουμε αυξήσεις που αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνουν την παραγωγή, να κάνουν τον παραγωγό να φέρουν σε μια κατάσταση πιο δύσκολα να παράγει τα προϊόντα τα οποία θέλει, αλλά ταυτόχρονα και τον βάζουν σε μια διαδικασία να μην έχει τα εισοδήματα τα οποία πρέπει να έχει. Θεωρούμε ότι, σαν Ένωση, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξουν κάποιες συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν την κοινή αγροτική πολιτική, το κάθε κράτος και κάθε καλλιέργεια έχει τις δικές ανάγκες και ως εκ τούτου κάθε κυβέρνηση θα πρέπει να σκύψει και να δώσει λύση σε αυτά τα προβλήματα. Επίσης, να σας πω ότι υπάρχει σε διαβούλευση, όπως έχουμε πει στο παρελθόν, ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για μας, γιατί η γεωργία βασίζεται πάνω σε γεγονός ότι πρέπει να είναι ασφαλισμένη από πλευράς καιρικών συνθήκων. Αν ο κρατικός φορέας δεν μπορεί αυτό να μας εξασφαλίσει, δημιουργούνται έντονα προβλήματα ανασφάλειας με ό,τι αντικίνητρο είναι αυτό για την καλλιέργεια. Τέλος, να πω κάτι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένας οργανισμός ο οποίος διαχειρίζεται τεράστια χρήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ελληνικό πρωτογενή τομέα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει μια έντονη δυσλειτουργικότητα του οργανισμού με αποτέλεσμα και εμείς στοιχείο να χάνουμε τεράστια χρήματα αλλά να γίνουν και μεγάλα λάθη. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι τον Ιούνιο πληρωθήκαμε την επιδότηση μικρών νησιών του Αιγαίου της Μαστίχας με βάση τα κιλά του 21 και όχι τα κιλά του 22. Με αποτέλεσμα κάποιοι παραγωγοί οι οποίοι δεν είχαν παραγωγή του 21 να μην πληρωθούν καθόλου. Παρά τις οχλήσεις μας και παρά τις παρεμβάσεις μας και σε επίπεδο υπηρεσιακό στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, καμιά λύση ακόμα δεν έχει δοθεί και ούτε φαίνεται φως στον ορίζοντα, γιατί καθημερινά δέχομαι πολλά τηλέφωνα πάνω σε αυτό. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα πλαίσιο έντονης ανασφάλειας για τον παραγωγό. Ο παραγωγός αυτό που θέλει τι είναι, να λειτουργεί μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο, να μπορεί με βάση τη δουλειά του να βιοπορίζεται και ταυτόχρονα, εφόσον θέλει να επεκτείνει τις δραστηριότητές του, να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει εργαλεία και να έχει και τη δυνατότητα να βρει εργατικό προσωπικό να τον εξυπηρετήσει. Σήμερα όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα. Και ως εκ τούτου, λοιπόν, όλοι μαζί πρέπει να βάλουμε πλάτη, όλα αυτά θα επανεληφθούν.